Θέλω να βάλω ένα θέμα που το έχω βάλει επανειλημμένο. Και οφείλω προσωπικά στον κύριο Δημάρχο και με την ιδιότητα του γεωπόνου που έχει. Και όχι του Δημάρχου. Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα φέρει το θέμα και είχαμε συζητήσει για το τι μέλη γενέστε για τα κουτιά, τα απορρίμματα, τα γεωργικά φάρμακα. Ο τότε Δήμαρχος ο κ. Καπαδίνας είχε πει ότι βάζει κάποια πλάνα για το πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούμε αυτά τα απόφυτα. Τα οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εγκυμονούν κινδύνους για τους πολίτες. Αυτό το χρονικό διάστημα με τους ψεκαρμούς στους οποίους γίνονται, υπάρχει μία έξαρση σε αυτό το φαινόμενο. Πόσο μάλλον όπως γνωρίζετε ότι εωρείται ότι υπάρχουν σκευάσματα από άλλες χώρες που έχουν περάσει τα σύνορα της Ελλάδος και δεν ξέρουμε τι προέλευση είναι. Εάν έχετε σχεδιάσει κάτι γι' αυτό ή αν έχετε να κάνετε. Σας υπενθυμίζω ότι το θέμα το έχουμε βάλει πριν 6-7 μήνες και είπατε ότι πολύ σύντομα θα φέρει θέμα προσφύγηση η μερίδα στην οποία θα ενημερωθούν οι πολίτες αγρότες για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Επειδή αυτό είναι ένα θέμα που πάρα πολύ σοβαρό, όπως είναι πάρα πολλά για τα σκευάσματα τα οποία εισάγονται παγκόσμως στη χώρα, αυτό είναι θέμα άλλων ειδών και κακώς δεν επιλαμβάνονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες και κοφεύονται σε πολλές περιπτώσεις πρακτική κάλυψη για την τεράστια ποσότητα που μπορώ να πω. Πλέον το 80% των χρησιμοποιημένων σκευασμάτων έχουν χώρα, έχουν προέλευση από χώρες για τις οποίες δεν έχουν καμία έγκριση προς αυτά τα συγκεκριμένα σχέδια. Από την άλλη περίπτωση, προκειμένου να γίνει διαχείριση όλων αυτών των συσκευασιών, θα πρέπει, γιατί κάποια χώρα δεν έχει διαχείριση. Θα πρέπει να είναι φοβερικός, υπάρχει τώρα η συσκευή εκεί, κάποιο νόμο, που μιλάει και για τα φάρμακα τα οποία έχουν λύσει ήδη και βρίσκονται στα μαγαζιά αυτά, είναι μια μεταγραφή, αυτά να ενημερωθούν, να οδηγηθούν με επιβάρηση του καταστηματάρχη, ξέρω αν είναι ακόμα και η συσκευασία είναι, προκειμένου να βγουν οι συγκεκριμένες πράγματα για να μπορούν να βγουν. Με την ίδια διαδικασία θα πρέπει και εμείς να δημιουργήσουμε ένα κονδύλι, όπου να τα συμπληρώσουμε, όταν κρατήσουμε τις συσκευασίες, όχι πάνω από τις κρατήσουμε, προκειμένου να